Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη. Τις εργασίες παρακολούθησαν διαδικτυακά μέσω live streaming περισσότεροι από 2.000 αναγνώστες του kbusiness.gr σε όλο τον κόσμο, που διοργάνωσε το 17ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη, θέλοντας να αναδείξει τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Η ατζέντα του 2030 ουσιαστικά είναι το αποτύπωμα και οι στόχοι που πρέπει να τηρηθούν για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι είναι 17. Μεταξύ αυτών των στόχων της ατζέντας του 2030 είναι η ισότητα, μακριά από ανισότητα, είναι η μεδυνική φτώχεια και πείνα, είναι η συνέργεια, είναι η κοινοτομία, είναι η καλή υγεία, είναι οι υποδομές και η συνεργασία μεταξύ άλλων για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Δεν είναι λοιπόν κάτι αφηρημένο, είναι ένα νέο πλαίσιο αντίληψης το πώς θα υπάρχουμε για να έχουμε ευημερία. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, είπε πως οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ουσιαστικά είναι το μονοπάτι για έναν δικαιότερο πλανήτη, να έχουμε ειρήνη και να έχουμε ένα υγιεινό πλανήτη. Δυναμική ήταν και η παρουσία των συνέδρων που παρακολούθησαν τους δεκάδες ομιλητές από τον παραγωγικό, επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό, τουριστικό και πολιτικό χώρο, να περιγράφουν την σημασία, τη στρατηγική και τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από 7 θεματικές ανέδειξαν το νέο βιώσιμο επιχειρηματικό χάρτη, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τρέχουν, τον βιώσιμο αγροδιατροφικό κλάδο, τον τουρισμό και την καινοτομία στις υπηρεσίες της βιώσιμης ανάπτυξης, τη σημασία της εκπαιδευτικής δεξιότητας για την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της συνένεσης με την κοινωνική ευθύνη. Κάτω από το πέπλο λοιπόν που σκεπάζει όλη τη χώρα μας αυτή την εποχή, θα αργήσουμε για να αναδείξουμε την άλλη Ελλάδα που υπάρχει και βεβαίως μακάρι να συνετιστούμε και να αλλάξουμε κουλτούρα και να δούμε διαφορετικά από άλλο πρίσμα και με αίσθημα ευθύνης να λειτουργούμε, γιατί όλα αυτά από τις 17 πράξεις που πρέπει να γίνουν για την βιώσιμη, πρέπει πρώτα να αλλάξει ο άνθρωπος. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε κουλτούρα. Και σε αυτό έχει συμβάλει όλοι εσείς που είστε απέναντί μου δημοσιογράφοι για τη Θεσσαλονίκη, για την Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή η ενημέρωση που γίνεται, το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας, το τι συμβαίνει, έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Είναι η συνεργασία, αυτό το οποίο λέμε η συνεργασία, για να δούμε τη θετική πλευρά. Εμείς, σαν Σύνδεσμος Εξαγωγέων, έχουμε, πέρα από ότι οι εξαγωγές πλέον κατακτούν κάθε χρόνο ένα νέο ρεκόρ, όπως και το 2023, τον δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουαρίου, έχουμε 30% αύξηση από το περσινό ρεκόρ που έχουμε κάνει, του 2022. Τα ελληνικά προϊόντα κατακτούν τις διεθνείς αγορές. Το Ελλάδα πλέον είναι ένα ισχυρό, σημαντικό brand name που σημαίνει ποιότητα και αξιοπιστία. Μέσα στους στόχους που έχουμε θέσει το ΣΕΒΕ, η νέα διοίκηση, είναι και το μακεδονικό σήμα. Στα πλαίσια της εθνικής εταιρικής ευθύνης, τα μέλη του ΣΕΒΕ μπορούν να πάρουν το μακεδονικό σήμα και ήδη το παίρνουν. Σήμερα θα δώσουμε τα πρώτα 30 σήματα σε επιχειρήσεις. Θα πάρουμε απόφαση στο διοικητικό μας συμβούλιο που έχουμε το βράδυ για να αποδώσουμε τα πρώτα 30 σήματα στις επιχειρήσεις, να τα βάλουν πάνω στα προϊόντα τους και αυτά τα προϊόντα να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές. Οι κεντρικοί ομιλητές του 17ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη, Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης και Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Αθανάσιος Κυριαζής, αναφέρθηκαν στο ελληνικό σύστημα καινοτομίας.